Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Σκόων Αθηνών Ιπποκράτης εύχεται καλά Χριστούγεννα με ηλεκτρονική κάρτα, ενώ βιντεοσκοπημένο υλικό από τις εκδηλώσεις που λαμβάνει η χώρα στην Αθήνα και που διοργανώνεται με την ευθύνη του Διοικητικού Συμβούλου της Ένωσης Σκόων προβάλλεται σήμερα στο πρόγραμμα του Δειράς στην επικαιρότητα και σε ρεπορτάζ του Βελτίου Ειδήσεων. Καλώς ήρθατε και φέτος στην παραδοσιακή εθιμική εκδήλωση Τα Βάρβαρα. Χρόνια πολλά σε όλους μας, χρόνια πολλά στις εορτάζουσες βαρβάρες. Σας ευχαριστούμε όλους και έναν έναν ξεχωριστά για την παρουσία σας σήμερα. Τιμάτε την Ένωση και εμάς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μα πάνω απ' όλα με την παρουσία μας εδώ επιβεβαιώνουμε την κοινή μας αγάπη για το νησί μας, για την όμορφη μας Σκό. Σας ευχαριστούμε που με τη σημερινή τιμητική πρόσκληση για τα 40 χρόνια του Ομίλου αναγνωρίζετε το έργο και την προσφορά του Ομίλου μας στον πολιτισμό του νησιού μας. Ικανή και αναγκαία συνθήκη, όπως θα λέγαμε στα μαθηματικά, για την ανάπτυξη και την ανάδειξη του σύγχρονου πατρίδας μας, αποτελούν οι πρωτοβουλίες, το δημιουργικό πνεύμα και η συμμετοχή και η δράση των μελών κάθε τοπικής κοινωνίας. Δηλαδή, ζητιέται να αναδείξουμε εκείνους τους παράγοντες που τις καθιστούν ζωντανό κύτταρο της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής. Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος των πολιτιστικών συλλόγων, των πνευματικών ομίλων και των καλλιτεχνικών ομάδων είναι αναντικατάστατος. Αρκεί να μην λειτουργούν σαν σιωπηλές φραγίδες. Δυστυχώς υπάρχει έντονα αυτό το παράδειγμα. Πάρα πολλοί σύλλογοι που ξεκίνησαν με πάρα πολύ σημαντικά όνειρα και διάθεση για να προσφέρουν κάτι έχουν κλείσει. Αλλά σαν οδοδείχτες δράσεις που σέβονται τη μνήμη, τον τόπο, τις βαθύτερες ανάγκες των ανθρώπων του και όσα η ιδιαίτερη ταυτότητά του αποδίδει σαν εφόδια για το μέλλον του. Η πολύχρονη, πολυδιάστατη και ποιοτική δράση και η εξωστρέφεια αυτών των συλλόγων τους εδραιώνει στον χώρο τους και τους καθιστά προνομιακούς συνομιλητές με αντίστοιχους συλλόγους άλλων περιοχών, συγκροτώντας έτσι ένα άτυπο δίκτυο ανταλλαγών, οσμόσεων και αλληλεπιδράσεων στον χώρο του σύγχρονου πολιτισμού. Θα σταθώ, γιατί κάπως έχει προχωρήσει η ώρα, αρχικά σε μια κατόπτευση του περιεχομένου αυτού του πολυσέλιδου βιβλίου, είναι 420 σελίδες, δηλαδή των δύο συγγραφέων, που είναι εξαιρετικά γνωστοί και στο λόγιο κοινό της ΚΟ, αλλά και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν θα ήθελα, συνοπτικά όπως σας εξήγησα, να κάνω την αρχική αυτή κατόπτευση. Υπάρχουν λοιπόν οι ευχαριστίες, ξεχωριστά και από κοινού, σε όσους δηλαδή συνέβαλαν στην έκδοσή του. Υπάρχει μια εισαγωγή ως ενοποίηση δύο κειμένων και αντιστοίχως επίλογος, βιβλιογραφία κτλ. Κτλ. Το πρώτο μέρος, το οποίο συνέθεσε ο κύριος Κογιόπουλος, δηλαδή η εκπαίδευση στην Οθωμανοκρατία, ουσιαστικά από το 1522 έως το 1912. Δίνεται μία μορφή ειδικής αναφοράς κατά τον 18ο και τον έως τον 20ο αιώνα, ξεκινώντας βέβαια από την Πατριαρχική Ακαδημία, βρισκόμαστε στο 1622, μνημονεύεται ξεχωριστά ο Θεόφιλος Κορυδαλεύς και βέβαια πράγματι υπάρχει και ειδική μνήμα για τον νεοελληνικό διαφωτισμό.